να χαιρετήσουμε τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Αλέξη Βαφεάδη. Κύριε Βαφεάδη, καλό μεσημέρι. Πώς είστε? Καλό μεσημέρι. Μια χαρά εσείς. Δεν ξέρω ως Υπουργός θα προλάβετε να κόψετε καμιά κορδέλα κάποιου μεγάλου επίβολου έργου, έτσι όπως πάμε, κύριε Βαφεάδη. Επί του παρόντος είμαστε στον αέρα, τα πλήστα μεγάλα έργα. Να τα πάρουμε ένα-ένα όμως, διότι αυτή η ανακοίνωση της Κίτιον χθες σε σχέση με την επένδυση Μαμούθ στο λιμάνι και την μαρίνα της Λάρνακας στρεφόταν προς εσάς και για το ότι ήσασταν απειλητικός και για ότι δεν τους ενημερώνατε και ότι εσείς ήσασταν παρόν στο Προεδρικό όταν ο Πρόεδρος τους είπε για την εγκύτη Κίνα και να προχωρήσουν. Όχι, απουσίαζα στο Απουσιάζατε, Προεδρικό. Μάλιστα. Παρόν ήταν Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου όμως. Ναι. Και πρέπει να παραπέμψω σε μια ανακοίνωση που έχει εκδώσει η Κίτιον μετά τη συνάντηση, στην οποία είχαν εκφράσει την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα της συνάντησης και ότι θα προέβαιναν αμέσως στην υποβολή της εγκυτικής και προσέβλεπα στην έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτημάτων. Ναι, τώρα, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν το έχουν κάνει. Δεν έχουν υποβάλει την εγκυτική και αναμένουμε. Ελπίζω. Είναι ένα ερώτημα νομικό κιόλας, κύριε Βαφεάδη. Γιατί περιμέναμε να λήξει η εγκυτική και δεν την εξαργυρώσαμε για να έχουμε τώρα και το πάνω χέρι το κράτος δηλαδή. Τον Ιανουάριο δεν είναι αυτό? Είναι ένα ερώτημα. 31 Ιανουαρίου ήταν αυτό. Είχε τεθεί το θέμα στη Βουλή και χθες στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών. Είχα προσπαθήσει να εξηγήσω τα γεγονότα. Η νομική υπηρεσία έχει ζητήσει αυτό το θέμα να μην συζητηθεί, διότι βρίσκεται ενώπιον δικαστηρίου το όλο θέμα των εγκυτικών. Συνεπώς με είχαν σταματήσει και θα τηρήσω και την ίδια θέση. Δεν αντιλέγω, αλλά τώρα γενικά μιλώντας, επειδή συμβάλλεται ο κράτος σε μεγάλα έργα που αναθέτει μετά από διαγωνισμούς, είναι μια εγκυητική η οποία έχει μια λογική μέχρι πότε είναι και τι γίνεται στη λήξη της. Έτσι. Άρα, επειδή τώρα έχουμε Απρίλιο, από τον Ιανουάριο ήταν, δηλαδή το αφήσαμε, απλά αυτό να μας πείτε. Διότι ήθιστε, ξαναγίνονται και επανερχόμαστε ή να δούμε τη συνέχεια. Διότι η εγκυητική μπαίνει για να ξεκινήσει ένα, δύο, τρία το πλάνο, έτσι, τα σχέδια να γίνουν υποδομές. Άρα είναι ένα ερώτημα γενικά. Τι σημαίνει? Στο τέλος της ημέρας, γιατί κάνουμε εγκυητικές? Βεβαίως και είναι ένα ερώτημα, όμως δεν είναι μια εγκυητική η οποία είναι αντίστοιχη αυτών των τεχνικών και οικοδομικών έργων, τις οποίες γνωρίζει ο πλήστος κόσμος στην Κύπρο. Είναι μια διαφορετική εγκυητική και γι' αυτό είχα προσπαθήσει να εξηγήσω το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί αυτό το σύστημα. Και όμως η νομική υπηρεσία μου είχε πει ότι δεν επιθυμούν να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για αυτό το θέμα. Όμως συμφωνώ μαζί σας ότι οι εγκυητικές είναι εκεί για να εξασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και πρέπει να τη χάνουν τη δέουσα διαχείριση. Παρόν ήταν και ο Γενικός Ελεκτής στην Βουλή χθες και με έχει διαβεβαιώσει ότι είναι θέμα το οποίο θα τον απασχολήσει και θα περιληφθεί στην έκθεση την οποία θα εκδώσει σύντομα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, άρα για να τα πάρουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Είναι στα σχέδια ακόμη. Έτσι. Δεν έχει ξεκινήσει κάτι επί της ουσίας στην Μαρίνα και το λιμάνι, στη σχεδιασμή. Αυτοί τώρα περιμένουν, η εταιρεία έχω αντιληφθεί, που δεν παρέστη και με δυσφορία οι βουλευτές θα απευθύνουν και επιστολή για το γεγονός ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν σωστό που συνέβη και θα τις απευθύνουν, είπαμε, επιστολή για προσβολή των θεσμών. Παρ' όλα αυτά είχε προηγηθεί αυτή η ανακοίνωση, η έντονη, προς το πρόσωπο σας συγκεκριμένα, κύριε Βαφεάδη. Το ένα είναι γιατί δεν εξαργυρώθηκε η εγκυητική. Μας είπατε ότι και με συμβουλή της νομικής υπηρεσίας δεν θέλατε τώρα να συζητάτε το ζήτημα αυτό ή να δώσετε σε απαιτούμενες εξηγήσεις. Το άλλο είναι ότι αυτή η εγκυητική που έληξε ήταν των 10 εκατομμυρίων, σωστά? Η εγκυητική αυτή εκτιμάται, υπολογίζεται το ποσό με βάση κάποιους υπολογισμούς που καθορίζουν το ύψος των εξόδων που χρειάζονται για τη διαχείριση και τη διοίκηση του λιμανιού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης. Ναι. Αυτό είναι ένας υπολογισμός ο οποίος γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία. Ποικίλει ανάλογα με το έτος το οποίο περνούμε, ανάλογα δηλαδή και τα έξοδα, και συμφωνείται και με την εμπλοκή του Υπουργείου Οικονομικών. Συνεπώς, είναι μια διαδικασία η οποία τρέχει. Κάθε χρόνο μπορεί να είναι διαφορετική. Αλλά αυτή που έληξε ήταν 10 εκατομμύρια, αυτό ρωτώ, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, ήθελα να δώσω τη μεγάλη εικόνα. Ναι, ήταν 10 κάτι εκατομμύρια. Ναι, και τώρα αυτό που συζητάτε είναι ότι εσείς τους είπατε, διότι λένε αυτοί
ότι ενώ εσείς λέγατε ότι έχετε ακόμα μια μέρα διορία αυτή η εταιρεία για την εγγυητική, αυτοί λένε ότι άγνοια και μαθαίνουν από τα μέσα ενημέρωσης τι μας λέτε, κύριε Υπουργέ. Και αν είναι για 4,2 εκατομμύρια που συζητάμε, όπως ήθελαν ήδη. Δεν έχω πει αυτό το πράγμα, να πω το ιστορικό πώς έγινε ακριβώς. Όταν υποβλήθηκε το αίτημα της εταιρείας ότι το ποσό αυτό δεν πρέπει να υπολογίζεται στα 10,4 εκατομμύρια, αλλά στα 4,2, εμείς τους είπαμε ότι διαφωνούμε, τους έχουμε ζητήσει να υποβάλουν την 4,2 και μετά θα προσφύγουμε στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που προνοείται στη σύμβαση και είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε οποιαδήποτε απόφαση κρυθεί από αυτή τη διαδικασία. Αυτή λένε αντίστροφα, ότι πρώτα πρέπει να συμφωνηθούν αυτά μέσω της διαδικασίας που είπατε και μετά να δουν τις εγγυητικές, σωστά. Έτσι κατάλαβα. Πρέπει να πούμε ότι τα δύο θέματα δεν συνδέονται. Ναι. Δηλαδή η ύπαρξη εγγυητικής και η συζήτηση για τα αιτήματα της ανάδοχης εταιρείας δεν συνδέονται καθόλου έναν τρόπο και ούτε αποδεχόμαστε να συνδεθεί αυτό το θέμα. Ναι. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι είμαστε διατεθειμένοι αύριο να καθίσουμε να συζητήσουμε τα αιτήματα τους, αλλά νομίζω ότι υπάρχει εγκυρή. Και εμείς όταν είχαμε απαντήσει στην επιστολή, δεν αποδεχτήκαμε το ποσό των 4,2. Είπαμε φέρτε τη και θα δούμε τι θα κριθεί στη διαδικασία. Και το ίδιο τηρήθηκε και στη συνάντηση στο Προεδρικό. Δεν έγινε καμία έκπτωση όσον αφορά το ύψος της εγκυρικής. Είναι ξεκάθαρο ότι τηρήθηκε η ίδια θέση την οποία εμείς έχουμε εκφράσει αρχές του Φεβρουαρίου 2024. Ναι. Απλά κύριε Βαφεάδη, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι. Εντάξει, καταρχάς, εσείς δεν ήσασταν πάρος στο Προεδρικό, όμως σας έχουν διαβεβαιώσει και ο στενότερος σας συνεργάτης, ο Γενικός Διευθυντής, αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος προφανώς, ότι αυτά είπαμε. Δεν είναι ερήμην σας ότι είπαμε κάτι άλλο και τώρα εκτίθεστε εσείς στην εταιρεία αυτή. Σας παραβέμπω και στην ανακοίνωση της Κίτιον, την επόμενη. Ναι, μα η Κίτιον εκδίδει διάφορες ανακοινώσεις. Η τελευταία για μας έχει σημασία. Ούτε στη Βουλή πήγαν, ούτε κάποιος επικοινώνησε λέει, μαζί τους από το Υπουργείο. Μπορείτε να μας πείτε, επικοινωνήσατε εσείς, κάποιος λειτουργός, ο Γενικός Διευθυντής, να τους πείτε, ελάτε να δούμε τι θα γίνει με την εγγυητική, να ορίσετε ένα ραντεβού. Ο Γενικός Διευθυντής είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικώς, του είχαν πει ότι θα τη φέρουν μέχρι την Παρασκευή, δεν την έχουν φέρει. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα η συνέχεια τώρα εσείς περιμένετε από την νομική υπηρεσία. Και τι συνεπάγεται η εγγυητική έλλειξη, άρα τα πήραν πίσω τα χρήματά τους, σωστά? Αντί να τα πάρουμε εμείς να την εξαργυρώσουμε πριν. Τα χρήματα ήταν κατατεθειμένα, φαντάζομαι, σε μια τράπεζα, αυτή έχει λήξει. Ναι, έχει λήξει. Και λέω, χάσαμε το διαπραγματευτικό χαρτί εξαργυρώντας πριν τη λήξη. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Το σέβομαι. Αν μα το δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί αυτό. Δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί αυτό. Τι είναι? Εμείς δεν διαπραγματευόμαστε και δεν εκβιαζόμαστε. Όχι, να έχουμε το πάνω χέρι. Όχι διαπραγματευτικό, το διορθώνω. Το πάνω χέρι. Ναι. Κοιτάξτε, τώρα είναι εκεί και ουσιαστικά η απειλή που λένε ότι απειλείτε εσείς είναι απειλή γενικά για ένα έργο που οι Λαρνακείς θέλουν. Πάει και πάει. Από το 2020 βρήκα και ανακοίνωση που λέει να μην ανησυχεί ο κόσμος, θα προχωρήσει το έργο κλπ. Πάλι στα χαρτιά. Θέλω να πω ότι είναι κάτι όπως θα δούμε και στη συνέχεια με το δρόμο πόλης Πάφου. Το τι υπογράφεται σε ένα γραφείο είναι πολύ διαφορετικό από το τι περιμένει ο κόσμος μιας επαρχίας για κάτι. Εδώ μιλάμε για τη μεγαλύτερη επένδυση. Άρα αναμένουμε, και βεβαίως είμαι και εγώ έτσι έντονη πιεστική, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβουμε κιόλας τι συμβαίνει εδώ. Λέμε, αφού υπάρχει λόγος που είναι η εγγυητική, εγγυάται κάτι. Και τώρα συζητάμε τι θα κάνουμε, αν θα μειωθεί το ποσό κλπ. Ενώ δεν έχουμε ουσιαστικά, η εγγυητική είναι εκεί, έτσι ώστε να προχωρούν πράγματα. Αν δεν προχωρούν, αυτός που του έχουν εγγυηθεί κάτι, θα δει τι θα κάνει με την εγγυητική. Δεν την αφήνει να λήξει και να μείνουμε έτσι. Αυτό θέλω να πω, κύριε Υπουργέ. Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η εγγυητική δεν είναι εκεί για να προχωρήσει κάτι. Η εγγυητική είναι μια εξασφάλιση για τον εργοδότη. Αυτό είναι. Μα αυτό λέμε. Τώρα δεν την έχουμε. Γιατί αυτοί έπρεπε να προχωρήσουν. Τώρα χωρίς την εγγυητική, εντάξει, στο πολύ πολύ να ακυρωθεί το συμβόλαιο. Προσπαθώ να το εξηγήσω. Ωραία. Έστω και με λήξαν την εγγυητική, το κράτος δεν χάνει τα δικαιώματα του καθουδένα λόγο. Αν η σύμβαση αυτή λυθεί, το κράτος θα διεκδικήσει όλα τα οποία έχει να παίρνει με διαδικασία μέσω δικαστηρίου για τις αποζημιώσεις. Ωραία. Διότι δεν είναι μόνο αυτό, οι αποζημιώσεις είναι και πολλές άλλες. Τι έχει να παίρνει αυτή τη στιγμή, ενώ τι προχώρησε και έχει να παίρνει το κράτος
Σε περίπτωση που διακοπεί το συμβόλαιο. Αυτό θα κρυθεί από τη διαδικασία της λύσης του συμβολέου. Δεν μπορώ να σου πω τώρα τι έχει να παίρνει. Ναι. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό που έχετε πει, ότι έχουμε βάλει ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα. Ουδέποτε έχει γίνει αυτό το θέμα. Ναι. Εμείς, και αν διαβάσετε την ανακοίνωση της ΚΙΤΙΟ, λέει ότι αμέσως θα υποβάλλουν την εγκυτική. Εγώ ίδιος είχα πει, ωραία, το αμέσως, λογικά, επειδή είναι ένα μεγάλο ποσό και μια γραφειοκρατία, εκτιμώ εγώ ίδιος ότι θα είναι μέχρι την Παρασκευή. Αλλά για να μην πει κάποιος ότι δεν έχουμε δώσει εύλογο χρόνο, θα δώσουμε ακόμα 2 μέρες. Και δώσαμε την Δευτέρα και την Τρίτη. Και την Τρίτη δεν είχε έρθει η εγγυητική. Συνεπώς, εγώ θεώρησα καθήκον μου να ενημερώσω την νομική υπηρεσία ότι η ανάδοχος αυτή η εταιρεία δεν έχει προσκομίσει την εγγυητική. Και αναμένω από την νομική υπηρεσία να μας δώσει κατεύθυνση, επιλογές και οδηγίες όσον αφορά το νομικό πλαίσιο πλέον που περιγράφει αυτή τη σύμβαση, για να ξέρουμε κι εμείς πώς θα προχωρήσουμε σωστά. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα. Ναι, δεν το είπα εγώ. Δεν ξέρω που, προφανώς δεν ξέρω αν έχετε ρωτηθεί από αλλού. Εγώ δεν μίλησα για ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα. Εγώ μίλησα για τρόπο χειρισμού της ανάθεσης του όλου έργου. Κύριε Βαφεάδη, άρα για να αντιληφθώ. Τώρα, περιμένω από την νομική υπηρεσία τα νομικά ζητήματα. Σήμερα, Πέμπτη, 12 το μεσημέρι, είχατε κάποια επικοινωνία ή επικοινώνηση, ενώ έστω επιστολή ή κάτι από την εταιρεία αυτή, την ΚΙΤΙΟΝ, στο Υπουργείο? Δεν έχω επιστολή, δεν έχω κάτι υπόψη μου. Ότι άρα όπως και χθες, δεν υπάρχει εξέλιξη. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Άρα εκείνοι λένε ότι δεν μας είπε κανείς, εσείς λέτε ότι δεν ήρθαν ακόμα να κάνουν αυτά που είχαμε συμφωνήσει και είναι και η νομική υπηρεσία τώρα που πρέπει να αποφασίσει. Στο τέλος της ημέρας όμως, αν υπάρχει αυτό το αδιέξοδο, αν όλο αυτό είναι στον αέρα, τι συνεπάγεται για το ίδιο το έργο, κύριε Βαφεάδη? Μέχρι τώρα εμείς τι έχουμε ως δημοκρατία δαπανίσει, σε ποιον, τι πληρώσαμε, αν πληρώσαμε, τι έχει γίνει, αν έγινε κάτι, έστω ας πούμε, ξέρω εγώ, να γίνει μια περίφραξη εκεί που θα γίνουν τα έργα και τι συνεπάγεται αυτό? Εντάξει, έχουν γίνει κάποιες εργασίες στο χώρο του λιμανιού. Πρέπει να πούμε ότι η ενημέρωση που είχα ήταν ότι τα λεφτά που έχει εισπράξει η ανάδοχος εταιρεία από τη λειτουργία του λιμανιού είναι λιγότερα από τα έξοδα τα οποία είχε δαπανίσει μέχρι την ημέρα που είχα αυτή την ενημέρωση, ήταν γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2023. Αυτό όμως θα είναι αποτέλεσμα μιας διαχείρισης, μιας αξιολόγησης, την οποία θα πρέπει να γίνει αν και εφόσον λυθεί η σύμβαση. Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε, είναι η μέρα και η ώρα ακριβώς της υποβολής υποψηφιοτήτων για τη Λάρνακα. Είναι αυτοί που περιμένουν τις εξελίξεις, κύριε Βαφεάδη. Τώρα, σε αυτό που είπατε όμως, λέω, τι θα πούμε στους Λαρνακείς, αυτό το έργο πότε θα ολοκληρωθεί? Αν, ας πούμε, λυθεί αυτό το συμβόλαιο, είναι εύκολο να βρεθεί τώρα κάποιος άλλος να ανταποκριθεί? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δηλώσει χθες ότι αυτό το έργο θα γίνει. Με τον Α τρόπο, με τον Β τρόπο θα γίνει. Δεν σίγουρα. Ναι. Τι συνεπάγεται αυτό, τι θα γίνει, μπορώ να το πω κι εγώ. Ναι. Ωραία. Το έχω πει κι εγώ. Συνεπώς, το πώς θα προχωρήσουμε είναι αναλόγως με την αντίδραση της αναδόχου εταιρείας. Αν μέχρι τη μέρα που θα έχουμε οδηγίες από την νομική υπηρεσία ανταποκριθεί και υποβάλει την εγγυητική, τότε θα κάνουμε αυτό που έχουμε δηλώσει. Δηλαδή θα αξιολογήσουμε τα αιτήματα. Αν δεν υποβάλλει την εγκυητική, εμείς θα προχωρήσουμε με βάση τις οδηγίες της νομικής υπηρεσίας. Αν αυτές είναι η λύση του συμβολαίου, θα προχωρήσουμε με τη λύση του συμβολαίου. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως τις διαδικασίες για να επανακινηθεί το έργο, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Μάλιστα. Αυτό είναι και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και αυτό έχουμε και δηλώσει ότι θα κάνουμε. Άρα, κύριε Βαφεάδη, πρώτα απ' όλα, δεν έχει κλειδώσει ότι η εγκυητική θα είναι 4,2. Αυτό θέλει η εταιρεία, σωστά? Ούτε αυτό. Εσείς είπατε, ελάτε και να το συζητήσουμε. Απλά το κρατάω αυτό. Ναι. Εμείς είπαμε ότι θα κριθεί σε διαδικασία επίλυσης διαφορών. Μάλιστα. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, επίσης, και όλες οι άλλες αιτιάσεις για το τι να προχωρήσει πρώτα, τι να αναγερθεί κλπ. Αυτά πρέπει να τεθεί σε ισχύ η εγκυητική και όλα τα άλλα τα συζητάμε πάντα μέσα στα πλαίσια και του Συμβουλίου κλπ. Αυτό το έργο, γιατί θα πω και στην δρόμο πόλης Πάφου, δεν περνάει από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων? Είναι κάτι διαφορετικό? Ή θα το παραπεί? Είναι και εκεί κάτι και εκκρεμεί ή όχι? Υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές οι οποίες διαχειρίζονται τις αυξήσεις, τις μειώσεις, τις αλλαγές, οι οποίες
περιγράφονται συμβάσεις mm-hmm. του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Όλα αυτά είναι μέσα από αδικαδικασίες του κράτους. Οι επιτροπές, οι εμπειρογνώμενες που συμμετέχουν στις επιτροπές έχουν λόγο καθοριστικό. Άρα, κύριε Βαφεάδη, θα πρέπει να περάσει κάτι σε σχέση με τη Μαρίνα Λιμάνη και το λιμάνι Λάρνακας από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων. Έχετε ήδη απευθυνθεί εκεί ή όχι? Εντάξτε, εμείς έχουμε παραλάβει μια επιστολή με τα αιτήματα της ανάδοχου εταιρείας. Δεν έχουμε κάνει καμία δράση προς την αξιολόγησή τους, διότι στην απουσία της εγκυρικής επιστολής δεν είναι σωστό να προχωρά αυτή η κατάσταση. Να έρθει η εγκυρική και μετά θα τα δούμε. Μάλιστα. Με τη διαδικασία όπως την εξηγήσαμε μέσα και από αυτή την επιτροπή.